Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκης, τους καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση. Πιο συγκεκριμένα, ότι και η σκόρα είναι το πρώτο καλάθι. Θα μαθαίνουμε το συγκεκριμένο είναι ακόμα περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Μπαμπούλας DC και Καρτσέλ DC. Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για την πρώτη αγωνιστική του Summer League στην Master, παρακαλώ. Η ομάδα του Μπαμπούλα, η οποία κάνει θράψη, βρίσκεται στην πρώτη θέση του ενός των ομίλων του δεύτερου ομίλου στην Evolution League με 7-0. Στον πρώτο βρίσκεται η ομάδα των Monsters με 8-0 μέχρι μέσα το κάρφωμα. Κάπως έτσι έχει έρθει το 7-0 λοιπόν. Στην Evolution από την άλλη, Καρτέλ BC, οι οποίοι είχαν προβλήσει τους Μαγκούφιδες αλλά δεν είχαν κατέξει στο παιχνίδι με τους Jackals για την Winter Development. Έχουν ξεκουραστεί, λέει, λογική κάπως από τα παρκέ του Μπασκετάκη και είναι και πάλι εδώ στην Master αυτή τη φορά. 4-4 το σκορ σουτ για 3, δεν θα έρθει το πρώτο τρίποντο επιθετικό rebound από τον Τζόμαλι και καλάθι. Και στάθηκε να χρησιμοποιηθούν κορδόνια. Και αυτό πολύ σημαντικό. Και εγώ τα κορδόνια που έμαθα να το λένε όταν ήμουν 13 χρονών. Αυτό θα κοπεί στο μοντάζ. Και 13 χρονών με επίβλεψη, παρακαλώ, έτσι. Κανονικά γύρω στα 14. Όλα καλά. Στα κορδόνια του Τσανίκης. Μια ακόμα κατοχή λοιπόν για τους Καρτέλ, μια από τις πρώτες, θα πάρει ένα screen από τον Ίδης μέσα στο γράφος, θα σμπρώξει την μπάλα και για χέρος αυτού θα περάσει εκτός. Δικαίη στην επαναφορά, δικαίη ο οποίος έχει κερδίσει σταδιακά τον χρόνο συμμετοχής του με τους Τέλιγκανς, σου για τρεις μπάλα μπήκε και βγήκε στην υπογύρισε από το σπιτιανό ρίπαν και την ειδικό μπάλα και καλάθι, 6-6. 4-8 δηλαδή, διορθώνω, δεν συνεπήρε το παιχνίδι. 4-8, double score. Στον Λίγος έχει ανέβει ψηλά. Πάρει ένα σκρέμ από το ζωγράφο, πάει αντίθετα από αυτό μέχρι μέσα. Κόπηκε από τον Τζόμαλι. Θέλω το Μετσάνιδης. Για 3 από τις 45 περίπου μήνες άνθρωπος. Το πιανό έχει πάρει επιθετικό rebound. Όχι ένα ακόμα καλά χειρόμα από τον Ρέντζο. Ναι, έχει πει ανάποδα το σκορ. 4-8 θα πρέπει να είναι 8-4 καθώς ο Μπούλος είναι τρόπος, δεν πειράζει. Καταλαβαίνομαστε. Κυριάδης, ανάμεσα στον μέσα στην ρακέτα, δύσκολη προσπάθεια πέναντι στον Δικαίη. 6-8. Για 3, άστοχο από τον Κύριο, από τον Τσανίδη. Δεν υπάρχει επιθετικό rebound αυτή τη φορά. Στενόμαστε σιγά σιγά. Ο Ζαλίδης είναι το γράφο που ανέβηκε ψηλά για να δώσει τον παίκτη του σου για 3. Ο γράφος άστοχος είχε πάρει μαζί του τον Σανίδη προηγουμένως. Δικαίη. Δικαίη θα κάνει μια προσπίση μέχρι μέσα. Έρινος είναι άστοχος. Την πάρα θα περάσει εκτός. Είναι το καρτέλ. Ο Μουσολίδης, ένας εκ των frontman της ομάδας των Καρτέλ και στην Development League, αυτός και ο Ντάλπας. Η πάσα έχει βάλει πλάτη, έχει γυρίσει δύσκολη προσπάθεια στο Μποκάρι, εντός εισαγωγικών να βλέπετε ότι σε δύο ψηλότερους παίκτες από τον παίκτη του Καρτέλ. Σόμαρης συγκράτησε την μπάλα, DK για να προσπαθεί ένα teamwork, δεν θα περάσει όμως η πάσα στην Κέι Σουζανίδη. Ο Μουσολίδης. Πέρασε, έχει σταματήσει την τρίπλα. Κυριάδης έχει ξεκινήσει ως βασικός. Έχουν 8 παίκτες συνολικά στη διάθεσή τους. Η Καρτέλ. Χρυσή πάσα. Έτσι θέλω για τα μυδιά της. Θα δούμε, έχει γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια. Τι έβαλε. 8 όλα. Μια καλή επίσης μου έκανε το Μπαμπούλα. 8-8. Τρέχουν ένα μικρό σερί. 4-0 οι παίκτες στον Καρτέλ. Θέλω. Στην αγκέτα χαμηλά θα γυρίσει, έχει κερδίσει το φάουλ για να κερδίσει δύο αντιπάλους ο Ρέτρος.
πρώτες βολές που θα έχει τελειώσει ο κύριος αυτού. Για τρεις για να δούμε άρχισαν τα όργανα, όχι ακόμα, πάρα πολύ ψηλά ο Ρέντζος να πάρει το αμυντικό διορθώνο rebound. Κοίτα τα μέχρι μέσα έστοχος ο Τανίδης. Μπερδέσκη είναι τόσο ψηλά που θα μπορούσε να πηδήσει από την μία όχθη του γηπέδου στην άλλη για να πάρει το επιθετικό. Ο Μητσολίδης. Κλέψιμο, μπάλα πήγε στον DJ και πάλι στον Τζανίδη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Μητσολίδης φέρει εκεί πέρα, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον Τζανίδη παρκώς για να μην ευστοχίσει. Πολύ εντυπωσιακό όπως παιχνίδι μέχρι στιγμής, πραγματικά. 13-8. Για τρεις ζωγράφος, άστοχος. Δεύτερο οργό του έκανε κλείσει το έξω την μαύρη μπλούζα του για τρεις, έχοντας βρεθεί ελεύθερος και πάλι έντοπος ο Τζανίδης. Φορά για τρεις πόντους. 16-8. Κυβιάδης. Λάθος πάσα. Ήταν λίγο πιο δεξιά από ότι ο Αποστολίδης. Time out που έχουν καλέσει καρτέλ, βλέποντας τους αντιπάλους να έχουν μπει για τα καλά μέσα στο παρκέ. Αποφασισμένοι. 16-8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, μετά από όχι πολλή ώρα, καμία από τις δύο ομάδες δεν εξάντλησε τον χρόνο που είχε διαθέσιμο για το δικό του time out. DJ, θα υποφασιστικά μέχρι μέσα, έχει συγκρατήσει την μπάλα και πάλι DJ στην πιάτη. Τρεις, έφτωχος να πάρει από τον Τζανίδη. Βρίσκει τα πατήματά του εντός παρκέ μπασκετάκι και εκτός ο DJ. 19-8. Καθηγούστηκε πάλι για time out. Τι είναι, παιδιά, μπάσκετ ήταν εδώ. Τελειάσης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τους καρτέλ έπειτα από το time out. Θα δώσει και ο Τριανταφύλου. Ο Τριανταφύλου δεν θα πάει την μπάλα, έκλεψε ο Ξόμαλης από τον Τενόκιο, ο οποίος έχει περάσει και αυτός εντός. Τρεις αλλαγές ή τρεις διαθέσιμες αλλαγές που είχαν ανοίξει δυνατόν από πού πήγε ο τύπος. Ο Ρέτζος, μάλλον το εργαλείο που έχει μεταβιαστεί ως Ρέτζο, σκοράρει 21-8. Κυβιάδης. Μέσα ένα jump στο τάστοχο. Αμυντικό rebound. Και για να δούμε, όχι, τι πήγε να βγει. Όχιλα τώρα από το Ρέντζο. Στο για 3 DK για να δούμε αν θα διορθώσει και με το παραπάνω άστοχο θα έμπαινε. Θα ήταν για καλό το λάθος που έγινε προηγουμένως, γιατί θα έμπαιναν 3 πόντι. Και όχι 2 στην διαφήμιση, υπάρχει foul. Τα φίλου. Πήγε απέναντί του τώρα. Τσανίδης. Μέσα στη ρακέτα πήγε ένας μπρόξι την μπάλα και τα κατάφερε ο Τσανίδης. Αλλά τα έκανε εκεί που είναι ο Γεργιάδης στα 10 δευτερόλεπτα. Στα 10 δευτερόλεπτα έχει βάλει πλάτη. Κυριάδης ανάμεσα σε δύο έχει κλειστεί για να βγάλει μια σκαστή πάσα. Παλιάσης πρέπει να βιαστεί για να βγάλει μια πάσα ο Τενόκης μέσα στη ροχέρα και τελειώσει ο χρόνος του πίσω του καρτέλ. Αντώνη, Αντώνη, διαφώτισέ με λίγο, αυτοί που δεν έχουν νούμερο. Αυτό το 2, αυτό το 3. Ωραίος, ευχαριστώ. Τι να κάνουμε. Αν δεν έχουν τα νούμερα οι παίκτες, μας βάλουν λίγο δύσκολα. Φίλου. Τα 2 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα στέκεται, εκτελεί τη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Παίρνει σε ψηλότερο παίκτη λαμβάνοντας την εσωτερική. 21-10. Τώρα και φύγει αλλαγή και από τον Πάκο τον Παμπούλα. Μέχρι μέσα. Φάουλ. Τον Τριανταφύλου. Αποστολίδης περνάει στη θέση του Γεωργιάδη αυτή τη φορά. Θα ξεκινήσει μαζί οι δύο. Πιθανώς.
για 3. Ένα ακόμα τρίποντο άστοχο από τη φορά στη βάση της επάνησης αυτών. Τον ήδη επιθετικό rebound όμως από το Ρέντζο. Δικαίει κάνει μια προσπίση στο Βαλιάση. Έχει βρεθεί ελεύθερο σαν πέναλτι αυτό το Ρέντζο. Σου για 3 άστοχο και πάλι στη βάση της επάνησης. Επιθετικό rebound από τον Δικαίει. Πανταχού παρόν. Ρέντζος μέχρι μέσα πήρε τα βήματα. Είναι άστοχος όμως από τη φορά. Από τον ήδη στο rebound. Δύο λεπτό στην πρώτη περίοδο για το coast to coast άλλαξε απόφαση ο Σολίδης τελευταία στιγμή. Βαλιάσης λάθος, πάσα στη γωνία. Βαλιάσης έχει πάει μπροστά από τον προσωπικό αντίπαλο, τον έχει περάσει όμως Χριστιανός και στοχή 23-10. Θυμίζει λίγο το τηλέφωνο της Θεσσαλονίκης. Από Σολίδης πια 3 άστοχος. Εδώ και εσείς δεν θα πάρει το επιθετικό rebound. Θεσσαλονίκη, μας δείτε το καλό. Κοίτα τα μέχρι μέσα και πάλι δεν χαμπαριάζει κανένα ο Σανίδης. Μέχρι συνάδελα λέει ο Γιονδιάδης, ο οποίος έχει περάσει τον πάγκο για τον καρτέλ. Περιμέρης, για 3 έδωκο και πάλι με τον Σανό. Σόμαλης έχει περάσει στον πάγκο, περιμένει στη θέση του, έχει βάλει την πρώτη του ασίστ. 26-10. Κωνσταντίδης Κωνσταντίδης μέχρι μέσα πήγε να βάλει κάτι πολύ περίπτωση, δεν του βγήκε όμως Ρέντος. Είχε τύχει ο Κωνσταντίδης, δεν πήρε όμως, πήγε μόνο του μέχρι μέσα ο Ρέντος. Από πού πήδηξε αυτή πως πάλι 28-10. Ο Μίστερ Ελατήριο κυρίες και κύριοι. Κωνσταντίδης Καπιτολίδης, στα 7 δευτερόλεπτα. Μιζίδης μέχρι μέσα στην baseline, δύσκολη προσπάθεια του Διαφύλου. Εύστοχος, 28-12. 17 από τα 23 και κάτι δευτερόλεπτα είναι για τον Μπαμπούλα, για να δούμε. Για 3 από την γωνία, έχει δώσει ένα σκύνο Βερμπέρης και αυτό εύστοχο. Το Στεφιανό αυτή τη φορά βρέχει και τρίποντα για τον Μπαμπούλα. 31-12. 30-12, για 2 τελικά. Όχι, 31. Οκ. Ζήτης, 2 δευτερόλεπτα. Πρέπει κάποιος να βγάλει το χέρι το φίδι από την τρύπα. Δεν θα υπάρχει κανένα. Οπα. Ελεύθερος κουμπαχτής. Ο Ιωαννίδης. Πώς φέρεται με την μπάλα. 31-12 λοιπόν. Τα τελευταία επίθεση δεν θα εκδηλωθεί για την ομάδα των καρτέλ. Φορά βρίσκεται στους 19 πόντους. Έχουν πάρει ένα σαφέστατο προβάδισμα οι παίκτες Μπαμπούλα. Οι οποίοι υπερέχουν και αριθμητικά μεταξύ άλλων της ομάδας του καρτέλ μέχρι στιγμής. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ανάξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια κομβάρα στο Ελικαρίνα. Η πρώτη κατοχή για το δεύτερο δεκαλέπτο είναι για τον οργανισμό του Μπαμπούλα. Έχει πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος όμως ο Μπερμπέρης απέναντι στο ζωγράφο. Επιθετικό rebound και καλάθι. Μέσα στη ρακέτα. Τζανίδης σαν άλλος γούντι τρυποκάριδος. Τζανίδης εδώ πέρα, 33-12. Καπιτολίδης Τεταφύλου. Γιάτης περάσει εκ νέου εντός. Ψάχνει μια πάσα, την βρήκε στο ζωγράφο. Ένα jump shot από το ίδιο τελευταίο βρόν ταμπλό. Άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Ρέντζος και για το αμυντικό rebound. Μπέρις μέχρι μέσα στέκεται δύσκολη προσπάθεια, μπήκε και αυτό, 35-12. Καπιτολίδης και έχει περάσει τον πάγκο. Καπιτολίδης γράφος στα 13. Ένα jump shot εύστοχο, αυτή τη φορά στόχησε, 35-14. Καπιτολίδης και τελειπάει και την μπάλα, παίρνει θετικά rebound απέναντι στους ψηλότερους παίκτες. Παιδί για τις δουλειές του, για 3 άστοχο αυτή τη φορά από τον Στυφιανό. Μάχε το rebound και πάλι Στυφιανός άστοχος. Μοιάζει το rebound. Για 3-13 δευτερόλεπτα από τη γωνία, άστοχος ο Μουσολίδης. Μια μακρινή πάσα προσημένη, για να δούμε ένα ακόμα lay-up. Όχι κάπου από τον Στυφιανό. 37-14. Μιλίδης Μιλιάδης, ψηλά τώρα από το Λίδης, ο shooting guard των καρτέλ. Μιλιάδης
το τι πάει στο Τζίλι και πάλι στο για 3. Πρέπει κάποιο να το πάρει για να δούμε. Αποστολίδη. Για μία ακόμα φορά η μπάλα θα μείνει στα χέρια των Καρδέλ παρόλο το γεγονό ότι ο γράφο στόχησε. Και έχω πει πολλέ φορέ φράση για να δούμε, έχω την εντύπωση. Για να δούμε αν θα σταματήσω. Κιανό. 18 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα, δεν παίρνει. Για 3 τεφιανό και πάλι έντομο 40-14. Δεν έχουμε φάλο ακόμα μέχρι τη μισή δεύτερη περίοδο. Και μισή της. Λάθος πάσα για να δούμε. Τρέχει με την άσπρη φανέλα για να δούμε. Πάλι η Αποστολίδης συγκράτησε προς τη μήνα, αλλά όχι. Διαφωνώς αυτό θα μου επιτρέψει. Θα μου επιτραπεί η λεξιπλασία. Μπάλα περνάει εκτός. Όχι για χείρος. Τσανίδης είναι έτοιμος να παραφέρει. Στο 13 δευτερόλεπτα. Ήταν άμεσα από 2 για 3 σιγά μην δεν το πρέπει να σου πιάνω. Σιγά μην δεν το βάζει εύστοχο 43-14. Μιγιάδης, πάσα σε δεύτερη φάση μέσα στο Μιγιάτη. Γυρίσει δύσκολη προσπάθεια προς απέναντι στον Ρέτζο. Στον άστοχος. Να βγει ένα ακόμα teamwork. Δεν βγήκε, υπάρχει φάλο στον Αποστολίδη. Στον Ιουσουτσιανό. Αντώνη, με την άσπρη φανέλα. Το 2. Ωραίος. Κυριακίδης, ο Διατρής από πολύ μακριά είναι άστοχος. Με τη μία. Δεν είναι δυνατόν τι πήγε να μπει από το Σεφιανό. Πάλι έχει περάσει εκτός, 14 δευτερόλεπτα. Τσανίδης στα 10, λάθος. Κλέψει ο Σεφιανίδης. 2-2 το Eurostep, μέχρι μέσα είναι άστοχος. Φέρνει στον Γεωργιακίδη, ο οποίος παίρνει την μπάλα και θέλει να τρέξει. Γεωργιακίδης πάει και αυτός για το coast to coast. Έχει βρει τείχο, υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Από τον Τζανίδη, άστοχος τώρα. Ο Γουρτς λιμποκάρικος του Μπαμπούλα. Μάχη για, το, για την κατοχή, τι έκανε ο Τζανίδης. Πέφτοντας πήρε την κατοχή μέχρι μέσα να κερδίσει το foul ο Ρέτζος. Πρώτο έχει κερδίσει τον Μιγιάτη. Έχουμε αλλαγή. Ο Γιάννης περνάει εκτός της διαταφύλης του θέσης του. Ρέτζος στις βολές, άστοχος στην πρώτη. Στη βάση της Στεφάνης. Άστοχος και στη δεύτερη, τελπάκι στη Στεφάνη. Αποστολίδης. Γιάννης. Καλό πάση γίνει στα 17 δευτερόλεπτα. Σκαστή πάσα από το Λίδη δεν θα τροφοδοτηθεί. Τρεις παίκτες σχεδόν κάνουν το 2,5. Είχε σκύψει ο. Ζήτης. Κάνει για τον Μπαμπούλα. Ζήτης. Σκαστή πάσα στην κίνηση. Δεν θα κάνει το ανάποδο, λέει. Ο Τσιανός για 3 Μπερμπέρις, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο και μια και μιλάμε για τον πάγκο, κοιτάξτε τι γίνεται στον πάγκο του Μαμπούλα. Καταφύλου. Ένα jump shoot δύσκολο με μεγάλη καμπύρα παίρνει στον Κυριακίδη, εύστοχο. Του Καταφύλου, Κυριακίδης. Στη γωνία σου για 3 άστοχο από το Στεφιανό, μάχη. Θα βγάλει λοιπόν στην Κατεπίνου. Γράφος. Για να βγάλει, νόμιζα και λίγο θα βγάλει πάσα πίσω από την πλάτη. Περιμένει στον Μπιτηρή, θα μπορεί να βγει στον 2. Μπιτηρής. Μιγιάτης. Ωραία πάσα, βγήκε το teamwork, είναι άστοχος όμως. Σε Μιζίδης. Καλώς. Κυριακίδης, το 17. Θα περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου. Κυριακίδης. Για 3. Άστοχο από τη γωνία από τον. Ήταν ήδη επιθετικό rebound του Κυριακίδη. Και με τη μία η πάση στον Μπερμπέρι και το καλάθι. Διαφορά στους 30 πόντους. Oh.
Βαγγελίδης. Ένα jump shot άσοχο από τον Μιγιάκη, αμυντικό rebound. Κωνσταντίνης, διακήρυξη σου 3 από τη γωνία στα 13, άστοχο αμυντικό rebound από τον Αποστολίδη, το γράφος. Στέκεται την μία με ένα χέρι πάσα στον Αποστολίδη, Μιγιάτης, πέσει κάτω ο Αποστολίδης, Μιγιάτης, είχε δεχτεί καλή άμυνα, έκανε μια προσπίση, ξεφορτώθηκε. Σε πρώτη φάση ο Σιώτα, ο οποίος περάσει για πρώτη φορά στον αναπτυξικό χώρο, αλλά στόχησε στο σώμα που πήρε. Ζανός. Και βήματα. Θα περάσει σε πλειονεκτικό για τον Τζανίδη σημείο. Θα μπορούμε να σου πάρει ακόμα τρίποντο. Γράφος με επαναφορά, ψάχνει στήριγμα για τον Μητριαδοφύλλου. Μιγιάτης στα 19. Ένα σκρίν από τον Τενόκη, προς τη μήνα άστοχος όμως ο Βικερό δεν θα βγει. Και Βικερό θα βασικά με στήριγμα τον Τενόκη, θα πάρει περάσει τον αγωνιστικό χώρο εκ νέου και βγήκε ένα ακόμα Τίμπορτ. Δημιουργώντα σκέτα και τελικό αποδέχτη τον Ζανίδη. Να πέτα της πλευρά, 50-16. Κυριακίδης, βάζει μπάλα στο σκότα και Κυριακίδης ανάμεσα από δύο, η μπάλα θα περάσει εκτός. Κυριακίδης πήγε για το κλέψιμο ο Βερμπέρης, ο οποίος είχε έρθει ως βοήθεια. Κυριακίδης ένα jump shot άστοχο. Συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή με κάποιο τρόπο. Πάμε να πήγε στο ζωγράφο. 7 δευτερόλεπτα και βήματα από τον Θεοδοφύλλου. Ξέρετε, περνάει εκτός της διάδυσης της θέσης του. Και βαλιάσεις εντός του για 3 άστοχο από τη γωνία. Στον Μιγιάδη, επιθετικό rebound όμως και με τη μία. Καλάθι από τον Τζανίδη, 92-16. Μιγιάδη σου για 3 κίνηση, μαρκαρισμένο άστοχο στα 16 δευτερόλεπτα. Αμυντικό rebound, Μιγιακίδη και Σιώτα στο ανοιχτό γήπεδο. Μπαμπούλα είναι Νάξελ, βγάζουμε και αυτό το παιχνίδι πολύ καλά. Μακρινή πάσα από τη μία, άκρη του πέμπτου στην άλλη. 54-16 το έχουμε δει πολλές φορές και στην Evolution. Να διαπράττει τη συγκεκριμένη φάση. Είμαι παραλλαγές του Θεοδοφύλλου. Γράφω σου για 3-8 δευτερόλεπτα την κορυφή. Άσο όμως τηλεφύγει στο rebound και θέλει να τρέξει και να κάνει το φάουλο για Γεωργιάδης. Την κατάφερε. Σιώτας. Ωραία πάσα. Μπερμπέρι σε έναν. Με δεύτερη προσπάθεια. Κάτω το καλάθι. Μην θέλει να φαρμάρει ενδεχομένως ένα επιθετικό rebound. 56-16 διαφορά στους 40. Γεωργιάδης. Στην γωνιά του Θεοδοφύλλου, ο γράφος ενδεχομένως να κάνει κάτι υπερήτηχο εκεί πάλι. Ο Μπέρης δεν θα καρφώσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για δεύτερη φορά και θα εισοχίσει. Είναι να βρει επιθετικά rebound. Τι συμβαίνει, θα το διερευνήσουμε αυτό το θέμα. Θεοδοφύλλου. Διάβης, έκανε μια προσπίση, γύρισε, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Εγγύρις, οπ, μέχρι μέσα κάποιος γκαζώνει στη ζώνη Καρίνα, έξω από αυτή δηλαδή, δεν ξέρω αν ακούσεις την κάμερα. Ελπίζω τουλάχιστον να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα, να φοράει κράνο στη ζώνη. Κυριακίδης στο ανοιχτό γήπεδο, άστοχος και αυτός. Α, υπάρχει σχέδιο εδώ πέρα, έτσι, τρεις φορές. Μία, δύο, κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται. 60-16, εξαπλώνεται τώρα και η διακίδης του κάνει. Γράφος. Στέχεται και τελείσου για 3 απέναντι στον Μπερμπέρι, άστοχος, αμυντικό rebound από τον Κυριακίδη. Πίστε στην προσπάθεια, τι πήγε να κάνει. Ο Ζανίδης έχει κερδίσει το φάουλ.
Μαρτινόκη. Έχει εκτελέσει βολές. Έφτω στην πρώτη. Είμαστε λίγο χρόνος, αλλά καλά, 17,9. 61-16. Διαφορά στους 45. Άστοχος 4, επιθετικό ριμπάουντ από τον Βερμπέρι, όχι. Αμυντικό από τον Γεωργιάδη. Και φάουλ από τον Τζανίδη. Προσπάθεια να κλέψει μία ακόμα μπάλα. Για 4,1 όλα για τους καρτέλ. Νόκης πήγε να βγει μια συνεργασία μεταξύ αυτού και του Δεντροφύλου. Νόκης στις βολές. 8,7 απομένουν για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Πάσα όμως στην πρώτη. Οριακά airball. Τώρα θα πάρει το αμυντικό rebound από το Σιώτα. 6 δευτερόλεπτα. Αφινταλεύτηκε και λίγο αν θα πάρει αυτό το rebound. Ο Ρούδης για 3 άστοχο. Για να δούμε. Την εντύπωση δεν θα μετρούσε και να έμπαινε. Το σούτο του Τζεδεφίλου, το οποίο πάθηκε απλώς για να παχθεί. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτου μισού 61-16, διαφορά στους 45 πόντους υπέρ του Μπαμπούλα, ο οποίος έχει ξεκινήσει ιδανικά την δική του πρεμιέρα για την Master του καλοκαιριού. Επιστροφή σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Πρώτη καλοκαιρινή για τους καρτέλ, έχουμε νέες προσθήκες στην σύνθεση. Όπα! Μια από τα συμπεριγραφή. Εδώ έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και ο DK και ο Ξομαλής. Μιλάτε στις αλλαγές, λέει χαρακτηριστικά κάποιος από τον Πάγκο την Μπαμπούλα. Φίλου, στα 12 δευτερόλεπτα. Γιατίς, ένα jump shoot έστοχο. 61-18, πρώτη πόντι στην τρίτη περίοδο, είναι το καρτέλ. Μενίδης, δεν προσπίσει, πέρασε μέχρι μέσα το ανάβολο, για πάστοχο με το ένα χέρι. Σώμα λίστα είναι εκεί πέρα και το επιθετικό rebound δεν κατάφερε. Το Φίλιππ για 3 στην κίνηση, άστοχο. Μάχη για το rebound, πολύ ψηλά. Ο Ρέντζος, ψηλότερο από το προσωπικό του αντίπαλο. Ανοίγει. Και η σουτ για 3 στα 13 δευτερόλεπτα, άστοχος. Μάχη για το rebound, ακουμπεί την μπάλα μηδιά της. Στα 12 έχει περάσει μέχρι μέσα και είναι εύστοχος. Ο Ρέντζος για μία ακόμα φορά. Γιατί θα βάλω λίγο με τον εαυτό του. Στολίδης. Καλή άμυνα. Με και δεν είναι για τη σούπια. Τρεις έχουν την εντύπωση. Είναι άσχος επιθετικό rebound όμως από τον Τριαδβίλου. Σαν από μηχανή θεός. Δώσε μισή τη διορθώνω. Για τρεις απέναντι στα πέρα τη γωνία με τη μία. Rebound όμως και καλά από τον Σόμαλι. Στολίδης. Λείπουμε το Βούλας στον δεύτερο όμιλο, είναι πρώτος με 7-0, στον πρώτο η μόνη στάρτη με 8-0. Βλέπει το καλάθι τώρα στην weak side. Και σου για 3 save στο και πάλι στο σουφιανό. Είναι 8-20. Στολίδης. 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 Στα 2 δευτερόλεπτα για 3. Άστοχο. Αυτή τη φορά δεν έμεινε η πάρα του καρτέλα, αλλά είναι μακρινή η πάσα. Ήταν να βγάλει σε ψιάνος. Όχι αλλά βασικά είναι αντιθετικός σύνδεσμος και δεν συνδέθηκε με την πρόταση ιδιαίτερα. Τον έχεις περνάει στον πάγκο.
φωτογράφος του τέτοιου. Ήταν στο όριο του φάουλ και τώρα φάουλ. Να τον ξανέβει. Φωτογράφος την επαναφορά. Δημητήβης. Γιάννης, θα κλαβεί μπάλα και πάλι. Για να δούμε έπειτα από προτροπή θα καθώσει. Το Ρέτζος για μία ακόμα φορά, 70-20. Φορά στραγγυλοποιείται στους 50 με εμφαντικό τρόπο. Φωτογράφος. No shoot, άστοχο. Για τρεις, για μία ακόμα φορά στην κίνηση. Και αυτό έστωχο. Πάμε σε πιάνο. Και time out που έχει καλέσει ο πάντα των καρτέλ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας διαφορά. Στην πιθυνότερη τιμή της στους 53 πόντους. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. 39% στα τρίποντα τον Μπαμπούλα. 9 στα 23, 0 στα 10. Δεν έχουν βρει ακόμα πόντους από τρίποντο οι καρτέλ. 22 στα 32 τίποτα. Και 10 στα 24 αντίστοιχα και 2-6, 0-2 βολές. Γιάννης δεν θα καταφέρει να συγκριθεί σε πρώτη φάση, σε δεύτερη. Γιάννης στα 10. Γιάννης. Και πάνω του. Μια ζωγράφος τώρα στα 3 δευτερόλεπτα, στο 3 άστοχος. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Στην τριαντοφύλου. Στα 8 δευτερόλεπτα. Γιάννης συγκρατεί. Και έχει ανανεωθεί την επίθεση του καρτέλα από τον τερατοφύλλο. Γιάννης στα 9. Ο γράφος γύρισε δύσκολη προσπάθεια. Ένα fade away έστωχο. Έχει έναν τσεκζόμαλι ο οποίος θα βάζει λίγο τον εαυτό του. 73-22. Για τρεις ενός άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Τσόμαλι ο οποίος βρέχει και ξέρει εκεί πέρα. Όλη τη ζωή είναι αυτό να ξέρεις λέει χαρακτηριστικά σε κάποιον από τον πάγκο Λουσιανός. Πολύ θετικό το κλίμα με επικρατήσει τον πάγκο του Μπαμπούλα. Κάνει ένα ακόμα κλέψιμο ότι και έχει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι στην απέναντι πλευρά. 77-22. Διαφορά στους 55. Είναι ψυχό στην ομάδα του ο Γιάννης. Σε Μιζίδης. Πάσα λάθος. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο Μιγιάτης και είναι άστοχος ο Ξόμαλης, αλλά υπέρχει επιθετικό rebound και καλά από τον Ζεφιανό, ο οποίος ακολουθούσε τη φάση. 79-22. Φιλού. Στα 16. Φιλού του Μιγιάτης. Δεν έχει πάρει επέναντι στον γράφο, άστοχος. Και απέναντι στην πλευρά. Ένα ακόμα καλάθι, ταχύτατος. 81-22. Για το φίλου. Στα 10 δευτερόλεπτα δεν σέδισε ένα screen. Μιδιάτης τώρα είναι μέσα στη ρακέτα. Μιδιάτης. Ζήσω Μιδιάτης δεν θα πάρει. Θα μείνει την μπάλα στα χέρια πρακτικά τον καρτέλ για μία ακόμα φορά. Και μία ακόμα φορά ο Ντικέι αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 6 πόντους με παρόμοιο τρόπο με τον Γκάρτ. Μπαμπούλα, το νέο απόκτημα του Μπαμπούλα. Στο ξενός έκλειψε προηγουμένως. 83-22, ο γράφος. Γιάννη. Τα 9 δευτερόλεπτα ζήτησε τη γωνία. Δεν θα πάρει όμως το δεσίλου. Το καλάθι όμως θα έρθει. 83-24. Εμίδης, ένα side step για 3 σεκόντες βρεθεί ελεύθερος άστοχος στο γράφος στο rebound. Γράφος στα 17, πήγε για το κλέψιμο για μία ακόμα φορά ο Ξόμαλης και πάλι κλέψιμο στο Μιγιάτη αυτή τη φορά. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, δεν είναι έτοιμος να σηκωθεί. Αλλά δεν πήρε το επιθετικό rebound ή κάποια πάσα ο Ρέντζος, που σε ακολουθούσε τη φάση. 85-24. Έχουμε αλλαγές. Έχει δοθεί το okay για αλλαγή. Ο Αποστολίδης περνάει εντός. Θέση του Βαλιάσου. Αποστολίδης.
Ο Νιμιγιάτη θα δώσει ένα screen. Συνεχίζει να εξακολουθεί. Συνεχίζει να ακολουθεί μάλλον τον Αμασολίδη. Ο Ντικέι ήθελα να πω εξακολουθεί. Οκ, μπερδεύτηκα λίγο. Αμασολίδη στι βολέ. Θα κερδίσει τη φάουλ. 2-0 τα ομαδικά. Ήθελα να πω εξακολουθεί να κυνηγά και συνεχίζει να ακολουθεί. Είπα κάτι ενδιάμεσο. Με στόχο στη δεύτερη Αμασολίδη. Ξανίδης ένα jump με ταμπλό έστοχο. Από κάπως αυστηρή γωνία. Με το συσταγωγικό 87-25. Για τα φίλου. Πάρει ένα screen. Αδωνιζιάτη. Οπα, έχει πέσει πάνω του ο Ξόμανης. Τρεβάλλοντας δήλωση. Βιβλικό πάθος. Γιάννης. Από την αναφορά μέχρι μέσα άστοχος με τα δεξίχου. Τα χείλη πατάει, γκάζει, βγάζει μια πάσα. Τώρα είναι της άλλα, τρέξου, δεν μπορεί να συγκρατήσει. Ρέντζος, Αποστολίδης. Έχουν ένα ακόμα φάουλο να δώσουν οι παίκτες του Παπούλα. Τέσσερα οι παίκτες του Καρτέλ, δεν έχουν κάνει κανένα. Αποστολίδης. Θα πάρει ένα σκέφτο στον γράφο. Το 1-2 δύσκολη προσπάθεια. Στα 3,8. Κερδίσει το φάουλ από το Ρέντζο. Δύο βολές. Συνεχώς συμπληρώνονται τα ομαδικά φάουλ του Βαβούλα. Έσχομαι στην πρώτη. Και έχουμε αλλαγές, Μιγιάτης και Ζωγράφος περνάνε εκτός. Μιγιάτης και Τενόχης περνάνε εδώ στις θέσεις τους. Χαμηλώνει κάπως το σχήμα του Καρτέλ, άστοχος. DK πήγε να πάρει ο ίδιος το επιθετικό του rebound, δεν τα κατάφερε. Μιγιάτης. Κυριάζει κεφάλι. Τερατοφύλου σου τσιά. Τρεις έστοχος. 87-27. Γίνεται το 87-30. 57 η διαφορά. Κανός. Τανίδης μέσα στη ρακέτα Ξόμαλης. Έστοχος. 89-30. Τολίδης. Τενόχης συγκρατεί με κάποιο τρόπο. Είναι άνθρωπος όμως, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το κλέφτημα ο Ρέντζος. Προηγουμένως, ο Κανίδης πάει για κάτι πάρα πολύ περίτεχνο, θα κερδίσει το φάουλ. Τον που έχει προηγηθεί στον τριταφύλλο. Άνθρωπος στην πρώτη, πολύ ο Κανίδης. Μέσα στη δεύτερη, 14 ολόκληρα ξεδιπτήματα για τον Μπαμπούλα. Δύο μόλις για την ομάδα του Καρτέλ. Γιάννης. Για ένα ακόμα κλέψιμο. Αλλά δεν τα κατάφερε στη γωνία ο Τανίδης. Τανίδης, ο Διακρής, άστοχος, λαμβάνοντας από τον Τρενταφύλλου. Δικαίοι. Σταμάτα σούτερ λέει κάποιος αμφιβόκο, πράγματι αυτό κάνει ο Δικαίοι. Δεν δικαιώνεται όμως, επιθετικό ριμπόν του Τζόμαλη και καλάθι. 92-30. Μεταφύλου. Έχει καλή άμυνα όταν είναι πάνω του. Λάθος, συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή. Όταν είναι η μπάλα δεν πήγε μέσα στη ρακέτα και στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ρέντζος στο ανοιχμένο από αυτό το γήπεδο. 2 ακόμα πόντι. 14-30. 94-30. Μέχρι μέσα άστοχο του Γιωργιάδης. Όπως πήγε μπάλα έπειτα από μια προσπίση από τον Σαλίδη Σάστρο, βάλουμε σε δύο, ανάμεσα σε δύο, τρία δευτερόλεπτα, για να δούμε
σουτ για τρεις πολύ κομπί, μπήκε και αυτό Ρουτζανίδη, 97-30. Η φορά στην υψηλότερη της τιμή στους 67 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της τέταρτης περίοδου. Συνήθεια του παιχνιδιού. Είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στην Καρίνα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος στην αναμέτρηση. Είναι ένα side step back. Και κερδίσει το φάουλ στην πρώτη του με την μπάλα στην τέταρτη περίοδο. Σανίδης, πάνω το φάουλ είναι για δύο βολές. Τέσσερι υπάρχει θετικό rebound όμως και ανακόψιμο στον Τενόκη. Μέχρι μέσα ταχύτατα πάρα πολύ ψηλά πήγε, δεν τα καταφέρει. 98-30 παραμένει. Μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια να κερδίσει το φάουλ από τον Σιώτα. Θα πάει στις βολές ο Σεμιζίδης. 98-30 λοιπόν. 68 πόντους διαφορά. Στην πέμπτη θέση του Hall of Fame βρίσκεται η διαφορά των 76 πόντων μεταξύ Fat Ballers και Στεφανινά Timberwolves στην σεζόν 2021-2022-2021. Μία στις δύο, το 24 στην Μητρίδης. Τρίπες τώρα, Σανίδης, καλό μας game, διάδυση για 3, θέλει να μπει και αυτό στο πάρτι, είναι άσοχος, επιθετικό rebound, Σιώτα. Τα 10 δευτερόλεπτα, Τσανίδης. Στα 6, κόπηκε αλλά με φάουλ. Μόνο μπάλα να πει να λέει στον ρεφ. Τριανταφύλου. Ότι ο Τανίδης. Έχω στη δεύτερη 131. Κλείθηκα το Στάρα. Εδώ Παπούλα. Έχουμε ακόμα 9-4. Ο Τανίδης. Θα έρθει από την Νόχη για 3 πίσω από αυτό άστοχο. Υπάρχει το επιθετικό rebound. Ήρθε αμυντικό από τον Τανίδη. Και μέχρι μέσα ο Σιώτας 2 ακόμα πόντι. 103-31. 102-31 διορθώνω. Γιάννης. Για τρεις μαρκαρισμένο, άστοχο. Ένα ακόμα μυθικό ρυθμό του Τονίδη. Λάθος πάσα όμως, που ξελίζει από πέρα πιο μπροστά από το σκέντρο και κλεφτέ. Γιάννης. Συγκρατεί με κάποιο τρόπο ένα τζάμπσετ άστοχο, θετικό ρυμπάντο του Τονίδης. Γιατί ήταν από πολλαπλές προσπίσεις, παραλίγο το καλάθι και φάλσα και αυτή σε δύο βολές. Το φάλ που εκμέσω από τον Τσανίδη. Άστοχος Βιντεότερο Στολίδης, 2-2 τα ομαδικά στην περίοδο. Στους 71 πόντους την φορά, στους 70 τώρα, 102-32. Γιάννης. Για 3 περιμέρεις που ίσως περάσει στον αγωνιστικό χώρο εκ νέου άστοχος. Επιθετικό rebound όμως και καλά θα το σιώτα. Θα περάσει σε 2 αντιπάλους. Ανάβησε αυτούς. Αποστολίδης. Μιζίδης. Αποστολίδης το 8. Τρίτο σκρίνο από το Σεμιζίδη. Όλο που έχει κρατήσει τον Τσανίδη. Έλα! Ακόμα ένα. Και την πεντοφύλλο περνάνε εκτός του γράφους και γιάτσι περνάνε εντός.
γράφω στα 10 σου για 3. Δύσκολο μόνο θα μπλω αμυντικό rebound. Χιλιάδες για τρέξιμο και πάλι από τον Τζανίδη. Ξέρετε, δεν θα καταφέρει να σε κρατήσει την μπάλα εδώ πέρα εκτός διαχείρισης αυτού. Διαχειρών αυτού μάλλον. Στο λίγο κάτι λέει στον πάγκο. Να θέλει να περάσει έξι εδώ. Χαμόγελο, ένα, δύο. Λάθος, Τζανίδης έκλειψε και... Πόδια λέει, ρε. Πριν ξεκινούν για μία ακόμα φορά στο ανοιχτό γήπεδο οι παίκτες του Μπαμπούλα. Γράφος. Αποστολίδη. Γιάννης στα 7, Γιωργιάδης. Μαντάμς δύσκολο, άσκοφο. Και είναι έτοιμος να περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Γιωργιάδης στο rebound. Διαβάζει και την επίδυση. Αλλάζει το σκορ στιγμή με τον Τζανίδη. Δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ο Σιώτας. Γράφος. Συμπάθα με Γιάννης. Αμφιολίδη στα 12. Με το ένα χέρι με ταμπλό εύστοχος. Σιώτας. Γιάννης. Σιώτας. Για δύο έχουν εντύπωση από τον Τζανίδη πάρα πολύ ψηλά με τη μία τι καλά θυμίγε. Γράφος. Έχετε και εκτελεί, γιατί όχι, άστοχος όμως. Μπέρις. Καστή πάσα στη γωνία σου για τρεις, άστοχο. Ειδικό ριμπάντο τον Μπερβέρι και πάλι. Και καλάθι. Σολίδης. Υπέξω και κλέψιμο. Σολίδη και πάσα στο ανοιχτό γήπεδο και καλάθι. Καλουσιώτα. Δίκαιη περνάει εντός. Χαμόγελο από αυτόν, αλλάζει τον Τζανίδη. Εγκριτών 10-34. Μιδιάδης. Το 96 πόντι της διαφοράς. Σαφαρίζεται το 5ο στη σειρά της διαφοράς στο Hall of Fame του προαναφερθέντου του παιχνιδιού. Μέσα ταχύτατα, δεν θα βάλει το καλάθι. Άστοχος ο Τζανίδης. Η φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει τον Δημητριάδη. Κυρίσει, είναι άστοχος. Μόνο βάση του συντέρου ο φωτογράφος Κέι. Στα 20 δευτερόλεπτα το Eurostep. Το αριστερό πήγε. Δεν το κατάφερε. Να έχει περάσει εκτός. Σολίδης. Για το κλέψιμο και πάλι. Το συγκροτήμα του προσθέτει φορά ο Τζανίδης. Λάθος πάσα. Μέχρι μέσα μπήκε το καλάθι. Πάλι που έχει βρει στο Σεμιζίδη και μετράει το καλάθι. 112-34. Χτυπήσει λίγο προηγουμένως στην τελευταία φάση, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ζωγράφος την επαναφορά.
Μυρίδης. Περάσει εκτός τώρα το χώρο και αυτός, το Λίδης. Γιάτης, στα 10. Γιάτης κίνησε από πολλούς παίκτες του καρτέλ, στα 4 δευτερόλεπτα τώρα. Μυρίδης και δείξει το φάουλ. Με τον Τζανίδη. Βολές. Μαδικά είναι. Πράγματι. Αυτό την πρώτη σε Μιζίδης. Στη δεύτερη, τον 12, 4. Καλύτης, να κάτσε στο screen. Περίσταν να μας από δύο, έχει κάνει βήματα όμως. Καλύτης. Γιάννης. Τρίπλες στην κορυφή, στα 8 δευτερόλεπτα. Της Ελλάδας θα πάρει στην Μιζίδης. Κάνει ομιλικές μάχες για να πάρει την μπάλα. Θα την πάρει σε μια τρίτη αποστολής από πάρα πολύ μακριά. Άστοχος. Μιζίδης επιθετικό rebound. Με πολύ μεγάλη καμπύλη προηγουμένως ο Μιζίδης. 112-35. Δικαίει. Ωραία πάση στον Μπερμπέρι και ένα ακόμα καλάθι. Γιάννης, με την πλάτη ένα jump shoot άστοχο. Βάλει σώμα βασικά και με την πλάτη. Έχει βάλει πλάτη στο να κερδίσετε την πίσω του Μπαμπούλα. Άστοχος μέχρι μέσα στη ρακέτα. Δεν θα δικαιωθεί αυτή τη φορά. Θα δείξεις. Μιζίδης. Το ρίξε μέσα ανάμεσα από δύο. Περιμένει στο κλέψιμο. Στη μέση σας αφήσει μπάλα στο καλάθι, ένα coast to coast, ακόμα 116-35. Μιζιάτης. Μπορεί να ακόμα φάω να δώσει την παίξη του καρτέλ. Γράφος. Ένα jump shoot από μακριά, δίποντο, δύσκολο, μαρκαρισμένο με τα μπλο άστοχος. Μιζιάτης. Ξεκίνησε από την πέρυσι, δεν καταφέρει να συγκρατήσει στην μπάλα. Γιάννη γύρισε άστοχο, την μπάλα θα περάσει εκτός. Την κυρία Σμιλιάτη έχουν την λήψη. Όχι, για τους καρτέλι μπάλα. Λίγο μπράτο. Σμιλιάτη, τρεις άστοχο. Του δια τρεις δικαίοι από τα προτροπή θα πάρει και θα ευστοχίσει. Ένα ακόμα σουτ. Έχουμε περάσει το τελευταίο δίλεπτο. Γιάννης. Δύσκολη προσπάθεια μόνο στο δοκάρι των εισαγωγικών. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Γεωργιάδη και καλάθι. Στο 19-37. Και η συγκρατή για τον ανάποδο λέει αυτή είναι έστοχος. 121-37. Μεζίδης. Τρίπλες, το γράφω στη γωνία. Γιάννης. Πέρασε μέχρι μέσα με το ένα χέρι άστοχος. Το rebound του Γεωργιάδη που θα γυρίσει και είναι έστω για μία ακόμα φορά. Δύο καλάθια Μπερμπέρης. Στα μισό γήπεδο. Πάσα ολόκληρου γηπέδου. Θα αφήσει στο καλάθι. Θα τη μεταδέψει ασίστε. 123-39. Πάμε λίγο μια μανίχη με το σκορ. Στο γράφος. Μουγιάδης. Στολίδης.
Μιτζάτης μέσα στην αρκετά καλάθι και φάουλ. Στους 81 πόντους ευστόχησε και στην βολή. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι και πάνω από το παιχνίδι των Fat Bowler της σημερινών Timberwolves και το παιχνίδι είστε DC vs. Άξονας που ήταν στους 80 πόντους, 51-113, 131 διορθώνω, στο οποίο είχε 13 τρίποντα ο Σουσακίδης. Ένα ακόμα ρεκόρ, 60 πόντους, 123-42 λοιπόν τελικό σκορ. Τριαμβευτικότατη νίκη για τον Μπαμπούλα, ο οποίος μπαίνει πιο απλώς με το δεξί, μπαίνει με το δεξί πόδι στα χίλια γκάζια στην Master του Summer. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το πλούσιο ομολογουμένο στο μπασκετικό θέαμα. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να βρείτε τέλεια. Γεια σας!